Ήρθαμε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να μείνουμε στη δουλειά, στον τόπο μας. Αυτό σημαίνει αποσυμβίωση στο 100% χωρίς προϋποθέσεις. Από το πρώτο κεραμίδι, από το πρώτο εργαλείο, από την πρώτη ελιά, από το πρώτο ζώο, από το πρώτο μελίσι και για κάθε χαμένη παραγωγή. Αυτό σημαίνει αντιδιαβρωτικά έργα, όχι επιλεκτικά, αλλά παντού, για να μην ξεσαρίσει ο τόπος. Αυτό σημαίνει φροντίδα των καινούριων βλαστών, με αρέρωση, με δασικούς δρόμους, με αναδασώσεις όπου χρειάζεται για να ξαναγίνει γρήγορα το δάσος μας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς οι ρετσινάδες, δασεργάτες, άνεργοι, δεν περισσεύουμε. Είμαστε απαραίτητοι και μπορούμε και πρέπει μαζί με στελεχωμένα δασαρχείο, με δασολόγους, με δασοπόνους, να δουλέψουμε στην αποκατάσταση του δάσους, μέχρι να ξαναγίνει παραγωγικό. Αυτό σημαίνει ζωοτροφές και μελισσοτροφές μέχρι να μπορέσουν να ξαναβγουν στη βοσκή και μέτρα οικονομικής στήριξης με ενίσχυση και απαλλαγές όλων των πηγέντων για να πάρουν ανάσα και οι μικροεπαγγελματίες. Αυτό σημαίνει πάνω απ' όλα αυτό που η κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι αρνούνται με πείσμα να βάλουν στη συζήτηση. Σημαίνει αντιπλημμυρικά έργα, εδώ και τώρα, για όλα τα χωριά. Κοντεύουν 2 μήνες, οι βροχές ήρθανε, οι πλημμύρες είναι μπροστά μας. Εμείς όμως ρίξαμε το κορμιά μας μπροστά στη φωτιά και σώσαν τα σπίτια μας. Και έτσι και θα επιβάλλουμε τα έργα. Δεν κάνουμε πίσω, δεν θα τους αφήσουμε να μας πνίξουν και μετά να λένε ότι φταίει η βροχή. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάτης, ούτε φωστήρας για να δει ποτέ μας ξημερώνει. Τους προειδοποιήσαμε και το χειμώνα, όταν ο χιονιάς γονάτισε το δάσος, γέμισε με ξερά ξύλα, δρόμους, δασικούς, και είχαν προειδοποιήσει τι θα γίνει το καλοκαίρι και τι θα γινόταν πολύ περισσότερο με ένα δασαρχείο και την περιφωστική υποστελεχωμένα και χωρίς μέσα. Γίναμε στάχτη και τα ρίχνουν στην κλιματική αλλαγή. Τώρα όταν πνιγούμε, τι θα φταίει πάλι? Η κακιά μας η μοίρα? Στο τέλος θα μας πούνε ότι φταίει η σφαίρα και εμείς που δεν τα αποφύγαμε και όχι αυτός που σημαδεύει και πάτσε τη σκανδάλη. Μας φέρουν από συνάντηση σε συνάντηση, από υπεύθυνο σε υπεύθυνο και το εθνικά υπεύθυνος δεν είναι κανένας. Μας λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο, ενώ το ρολόι μετρά αντίστροφα για μας. Αυτοί κλείνουν στα κρυφά συμφωνίες για business και ομίλους μεγαλοσυμφέροντα πάνω από τα ποχαίδια μας. Φαίνεται και πάλι πως εκεί που θέλουν αμέσως συντονίζονται, γίνονται σχέδια, πέφτουν υπογραφές. Νομίζουν πως θα μας έχουν στο περίμενε και θα μας φορτάσουν με τις υποσχέσεις και με τα παχιά τους λόγια. Νομίζουν ότι με πονηριές και να ξεμοναχιάζουν και να τάζουν πότε στον ένα και πότε στον άλλον θα τη βγάλουν καθαρή. Νομίζουν ότι θα μας φουράσουν, ότι θα μας βάλουν να φαγωθούμε, ότι θα μας κομματιάσουν. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Όλα αυτά που ζητήσαμε σήμερα και που συζητήσαμε και 4.000 κόσμος στο μεγαλειώδη συλλαλητήριο της 21 Αυγούστου στη Στροφιλιά είναι για μας κόκκινη γραμμή. Πίσω από αυτήν υπάρχει ξεριζωμός από τον τόπο μας και δυστυχία. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την καταστροφή. Εμείς από τη χειμώνα τους προειδοποιήσαμε και πάνω στην καταστροφή πέσαμε στη φωτιά για να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε να σωθεί. Αυτοί έχουν ευθύνη και πρέπει να πληρώσουν. Εκατοντάδες πυρόπληκτοι ξεχωριανοί μας κάθε εβδομάδα βρίσκονται σε συνελεύσεις σε όλα τα χωριά. Ενημερώνουμε για τις παραποδιές των δήμων, περιφέρειας, κυβέρνησης. Μαζεύουμε τα προβλήματα όλων για να φτιάξουμε ειδικές διευκρινήσεις. Αλληλοβοηθιόμαστε και μοιραζόμαστε την πραγματικά συγκινητική αλληλεγγύη που φτάνει κάθε μέρα στο κέντρο αγώνα και αλληλεγγύης πυρόπληκτος στη Στροφιλιά και στην Ιστιαία. Από σωματεία, από φορείς, από τις άκρες της χώρας μας, ακόμα και από το εξωτερικό. Συζητάμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να οργανώσουμε τη δράση μας όπως και σήμερα. Τα ψέματά τους μας πεισμώνουν περισσότερο. Δεν ησυχάζουμε αν δεν δούμε τα έργα να τελειώνουν, αν δεν γίνουν πράξη αυτά που ζητάμε. Συνεχίζουμε να τους ταρακουμνάμε με τη μεγάλη συναυλία στις 2 του Οκτώβρη στον κόπο της Στροφιλιάς. Μόνη ελπίδα, μόνη εγγύηση για να μείνουμε στον τόπο μας
ο μαζικός, ο συνεχής, ο ανυποχώρητος αγώνας. Θα τα καταφέρουμε. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι που παραβρίσκεστε σε αυτή εδώ τη διαμαρτυρία, πραγματικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Βόρεια Εύβοια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου είναι πρωτοφανή για την περιοχή μας και για όλη την Ελλάδα. Σε όλο αυτό το διάστημα, το σωματείο μας μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο και τις Επιτροπές Πυροπλήκτων έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα για να μπορέσει όλος αυτός ο κόσμος να σταθεί στον τόπο του και να ορθοποδήσει. Γνωρίζοντας λοιπόν τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για τους συμπατριώτες μας στην περιοχή των Ψαχνών και του Βασιλικού στο Λίνα, και κάηκαν και πνίγηκαν και ακόμα περιμένουν μετά από τόσα χρόνια τα έργα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες και κοροϊδία δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε καμία κυβέρνηση παρά μόνο όταν πέσουν οι υπογραφές που θα καθορίζουν το μέλλον αυτού του κόσμου. Να μπορεί να μείνει στον τόπο το αξιοπρεπώς. Στον τόπο το αξιοπρεπώς. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν μας έστειλαν αδόχους με το έτσι το θέλω και εκβιάζοντάς μας ότι αν δεν πάρουμε τα διαδιαφορετικά έργα οι συνεταιρισμοί θα τα δώσουν σε άλλους συνεταιρισμούς ή εργολάβους. Φυσικά οι ανάδοχοι οι οποίοι είναι εταιρείες που επιχειρηματικά δουλεύουν για να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Δηλαδή με λίγα λόγια να αλώσουν τα βουνά μας χωρίς να δώσουν απολογιά σε κανέναν από εμάς, αλλά με την ευλογία της κυβέρνησης. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι ανάδοχος για τη μελέτη της λίμνης το έδωσε τη δουλειά σε υπερεργολάβο, ο οποίος ορθά κοφτά μας είπε ότι πρέπει να κάνει παρακράτηση για φόρο 22%. Εμείς τους ξεσκεπάσαμε, μάθαμε τι γίνεται και βγήκαμε και τα είπαμε μέσα στον κόσμο. Ήθελε δηλαδή αυτός ο υπερεργολάβος να πάρει από μία δουλειά των 996.000 ευρώ τα 220.000 τα βατζιλίκι μεγάλο στις πλάτες του Κοσμάκη χωρίς να κάνει τίποτα. Μιλάμε λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, για μεγάλο φαγοπότη στην πλάτη αυτού του κόσμου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι σήμερα έκαμε και μία τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό παρά του Πρωθυπουργού τον κύριο Τριαντόπουλο, τον Περιφερειάρχη τον κύριο Σφανό, τον Επιτυπεριφερειάρχη τον κύριο Κελαϊδίτη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον Κεδίκουλου και τους δυο δημάρχους της Βόρειας Εύβοιας, Γκοτζιά και Τσαπουρνιώτη. Για τα θέματα των ρητινοκαλλιεργητών, ο κύριος Τριαντόπουλος μας είπε ορθά κοφτά ότι η κυβέρνηση δίνει ένα πρόγραμμα 7 ετών να δουλεύουν οι δασεργάτες μέσα στα δάση για την αποκατάστασή τους, αντί για 15 που ζητάμε εμείς, και μετά να μπούμε σε ένα πρόγραμμα leader και να μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίο θα επιδιωτηθεί. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο και να σας ρωτήσω, αγαπητοί συμπολίτες. Μετά από 7 χρόνια πολλών χρημάτων, γιατί ακούμε για πολλά εκατομμύρια πάνε, εκατομμύρια έρχονται, τώρα ψάχνουμε εδώ στον δρόμο, τα πιάσουμε, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, αλήθεια είναι αυτή. Πόσα λεφτά θα μπορεί να έχει ο Κοσμάκης για να γίνουν μετά από 7 χρόνια επιχειρηματίες? Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, πιστεύουν ότι θα γίνουμε και επιχειρηματίες. Αν μπορούσαμε λοιπόν να γίνουμε, δεν χρειαζόταν να μας το πει ο Υπουργός. Θα γινόμασταν και από μόνοι μας. Αυτή είναι η κοροϊδία τους και η αλήθεια τους απέναντι στον Κοσμάκη που καταστράφηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα στη Βουλή ότι θυσιάσαμε την Εύβοια για να σώσουμε την Αθήνα. Και την Αθήνα κάψανε και την Εύβοια κάψανε. Και τώρα στέλνουνε όλους τους επιχειρηματικούς ομίλους να φάνε το κουφάρι σαν τα όρνια που καταστράφηκε και εμείς να μην πάρουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν θα τους περάσει. Θα μας βρουν μπροστά τους. Με όλες μας τις δυνάμεις θα τους ανακόψουμε και θα τους σταματήσουμε. Δεν θα γίνει το δικό τους. Θα γίνει αυτό που ζητάει ο βοηκός λαός. Για μια καλύτερη μέρα, για ένα καλύτερο αύριο και για εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά και για το μέλλον αυτού του τόπου. Κλείνοντας,
Θα ήθελα να σας πω ότι ήρθαμε εδώ σήμερα στην περιφέρεια γιατί από ό,τι μας είπαν από τα Υπουργεία είναι αυτή που θέλει να αναλάβει τα αντιπλημμυρικά βαρέου τύπου. Που έχει αναλάβει τα αντιπλημμυρικά βαρέου τύπου. Πότε λοιπόν θα ξεκινήσουν? Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με το Λιλάντιο όταν πνιγούμε και θα μας ξανακοροϊδεύουνε μετά από χρόνια ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν. Δεν θα αφήσουμε κανέναν άδοχο να αλώσει τα βουνά μας για να μεγαλώσουν τα δικά τους συμφέροντα. Θα είμαστε μπροστά σε οποιοδήποτε ατύχημα γίνει στον τόπο μας. Θα είμαστε ένας με τους αγρότες, τους μελισσοκόμους και όλο το λαό της Βόρειας Εύβοιας. Εάν δεν λυθεί και το τελευταίο αίτημα, αν είμαστε όλοι ενωμένοι μπορούμε να πιέσουμε και να καταφέρουμε πολλά. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαδί. Καμία εμπιστοσύνη στις εξαγγελίες της κυβέρνησης μέχρι να δούμε τις οριστικές συμβάσεις και υπογραφές για το μέλλον του κόσμου, της Βόρειας Εύβοιας και γενικότερα όλου του νομού. Μέχρι τότε ο αγώνας μας θα κλιμακώνεται αδιάκοπα μέχρι να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Όλοι στον αγώνα μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Καλό κουράγιο και καλούς αγώνες σε όλους μας. 13 μήνες πριν μια ομάδα ανθρώπων που πνίγηκαν στη λάσπη ήρθαν να διαμαρτυρηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήρθαμε εδώ μαζί με τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας για να σας μεταφέρουμε την πολύτιμη πείρα που έχουμε αποκτήσει όλο αυτό τον καιρό. Όλο το διάστημα, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος, πετάνε ο ένας το μπαλάκι στον άλλον. Λίγες μέρες μετά την πλημμύρα που ξεχύλισε ο ποταμός Λίλαντας, ήρθε ο Πρωθυπουργός και υποσχέθηκε ότι θα μας αποζημιώσει και όλα θα γίνουν όπως πριν. Ήρθαν και οι υπουργοί, υποσχέθηκαν τα ίδια, δεν έγινε τίποτα. Βγήκαμε μέσα στις λάσπες και ζητήσαμε το αυτονόητο, να είμαστε αξιοπρεπώς ζωντανοί, γιατί είχαμε και 8 νεκρούς, και να μπορέσουμε να ζήσουμε στα σπίτια μας. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Χαλκίδα είναι η περιοχή. Μας γύρισαν την πλάτη αφού πρώτα μας χτύπησαν φιλικά την πλάτη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπαν όλοι ότι έχουμε δίκιο. Μετά μας ξέχασαν. Το συμπέρασμα είναι ότι παίζουν τις ζωές μας κορώνα γράμματα. Και η κατάσταση σήμερα γίνεται ακόμα χειρότερη. Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι μετά τις πυρκαγιές έρχονται οι πλημμύρες. Μέσα σε αυτούς τους 13 μήνες, ακόμα και τώρα, έρχονται πολλοί σωτήρες. Άλλοι για να προσφέρουν νομική κάλυψη, άλλοι για επιστημονικές μελέτες και άλλοι για να μας πείσουν ότι θα κυβερνήσουν καλύτερα. Όλοι αυτοί προσπάθησαν να μας πείσουν ότι με τους αγώνες δεν βγαίνει τίποτα. Αλλά εμείς, έχοντας και την εμπειρία από την πλημμύρα του 2009, τους γυρίσαμε την πλάτη. Γιατί αποδείχτηκε ότι μόνο με την οργάνωση του αγώνα μας φέραμε κάποια αποτελέσματα. Πιέσαμε για το αυτονόητο, να καθαρίσουν οι χώροι από τα μπάζα και τα φερτά υλικά. Να μην πληρωθούν οι λογαριασμοί του νερού για ένα χρόνο που η περιοχή είχε κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη. Μετά την κακοκαιρία του Ιαννού, και ενώ πριν δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις σε καλλιεργητές, ζητήσαμε και αποσπάσαμε την υπόσχεση και τη δέσμευση του Υπουργείου για να αποζημιωθούν τα τρακτέρ και οι εγκαταστάσεις των αγροτών, όχι βέβαια στο σύνολό τους, αλλά με προϋποθέσεις. Βγάζουν εκτός ένα κομμάτι αγροτών επειδή λέει δεν έχει τείχους η επιχείρησή του, επειδή έχει θερμοκήπια. Οι δεύτερες κατοικίες, το 1/3 των κατοίκων της περιοχής δεν θεωρούνται πλημμυροπαθείς. Λες και δεν πληρώνουμε τόσα χρόνια φόρους. Δεν κατήργησαν τον έμφυα. Δεν μας απάλλαξαν από κανένα λογαριασμό. Παλέψαμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε
και μέσα στην πανδημία με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Στην περιφέρεια, στο Δήμο, ζητάμε συνεχώς να μας δείξουν τα σχέδια που έχουν υποσχεθεί. Μας φέρανε μία μελέτη του 2005 με αλλαγμένο εξώφυλλο. Μας μιλήσανε και μας είπανε ότι αυτά είναι τα σχέδια. Δεν έχουν άλλα. Σήμερα έρχονται να μας πούν ότι τελειώνει η μελέτη. Το φθινόπωρο ξεκινάει. Οι πλημμύρες θα έρθουν και εμείς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι στα σπίτια μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε εμείς οι κάτοικοι. Κρατήσαμε 13 μήνες το θέμα στην επικαιρότητα. Δεν τους αφήσαμε ήσυχους. Με οποιοδήποτε τρόπο, με συνεντεύξεις, με διαμαρτυρίες, με φωτογραφίες, φέρανε σακιά γεμάτα με άμμο για να μας προστατεύσουν από το φουσκωμένο ποτάμι. Και μόλις πριν από μία εβδομάδα, στην τελευταία κινητοποίηση, την Κυριακή, στη γέφυρα των Φύλων, δεσμεύτηκαν ότι θα αρχίσουν να γκρεμίζουν τη γέφυρα. Εμείς τους έχουμε δηλώσει σε όλους τους τρόνους. Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε για τα σπίτια μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας.